Λοιπόν, η ώρα είναι 1:50 ακριβώς. Μόλις τελείωσε η πρόβα Τζενεράλε και έχουμε εδώ πέρα τις μέλισσες. Παιδιά, πώς νιώθετε, πώς είστε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, βασικά. Εγώ λέω να μιλήσω πάρα πολύ, γιατί μιλάω όλο το βράδυ. Κάς μίλησε ο Μαυρογέννης που το έχει καημό, κυρίε και κύριοι, να γίνει κάποτε κι αυτός. Μα το 2018 πάει σέρκο, και είμαστε εδώ στον πυρετό του backstage, μια μέρα πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα. Καταλάβει. Διαλέξατε... Εδώ και συνέχεια, μία φορά. Διαλέξατε το λάθος μέλος για παρουσιαστή, τον κύριο από Κέβρο να πάρετε. Βλέπετε, εγώ μια πρόταση είναι χωρίς Σαρδάμ, δεν μπορώ να ολοκληρώσω. Μια χαρά σε είδαμε πάντως. Δεν έχω ιδέα. Μάλλον θα το πάμε πολλές φορές. Μα δεν γίνεται αυτό, γιατί είναι live on tape που λέμε. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω. Χρήστο, πάντως η αλήθεια είναι ότι εμείς έτσι. Απολυθώ. Όχι, όχι. Εμείς που σε είδαμε, γιατί παρακολουθήσαμε όλη την πρόβα Τζενεράλε, ήσουν μια χαρά. Ήσουν πάρα πολύ cool και ωραίο. Εσύ πώς το ένιωσες? Αυτό θα είναι και το καλύτερο που θα έχετε δει μέχρι τώρα. Αύριο δηλαδή θα είναι εντελώς χάρη. Ας παίξει Τζενεράλε. Πώς νιώθεις, πώς είναι αυτός ο ρόλος για σένα? Παράξενα. Παράξενα, παιδιά, πολύ παράξενα. Αλλά τουλάχιστον έχω τη Μέρη δίπλα μου που είναι πολύ έμπειρη και γατώνει και με διορθώνει και με φτιάχνει και με. Το σώζει. Σουλουπώνει. Το σώζει, ναι. Παιδιά, υπάρχει κάποια συμβουλή που το έχετε δώσει εσείς τώρα πριν ανέβει στο stage για να παρουσιάσει? Να είναι αυτός. Αυτό πήγα να πω και εγώ, ρε φίλε. Η ώρα είναι. Η ώρα είναι 1:05 ακριβώς και μόλις η Μέρη Σινατζάκη τελείωσε με την πρόβα General του Madwalk 2018 by Σέρκοβα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα φέτος? Πάρα πολύ ωραία τα βλέπω τα πράγματα φέτος. Ξέρετε τι σχέση έχω με το Madwalk, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία που είμαστε με τον Χρήστο. Νιώθω τρομερή οικειότητα. Δεν είναι πολύ εύκολο να ταιριάξεις απαραίτητος, ακόμη και αν γνωρίζεις κάποιον εκτός δουλειάς και έχεις κάνει λίγο παρέα. Δεν σημαίνει ότι πάνω σε μια σκηνή ή μέσα σε μια τέτοια διαδικασία θα ταιριάξεις, αλλά έχω περάσει τόσο ωραία. Ζούμε για τις στιγμές που γίνεται τα acts και χορεύουμε πάνω στο stage. Λέμε χαζά. Είναι πολύ καλός, το έχει πολύ, είναι πολύ αγχωμένος, ενώ δεν θα έπρεπε. Και ανυπομονώ να τον δείτε κι εσείς αύριο. Ο Χρήστος μας το είπε αυτό, ότι νιώθει πολύ ασφάλεια που είναι δίπλα σου, γιατί τον βοηθάς. Αλλά αυτή η σύμπραξη ποιανού ιδέα ήταν? Του Σαρδόνιου Δαιμόνιου Μαντ. Εκτός από το κομμάτι της παρουσίασης. Θες να μας πεις έτσι λίγο τι άλλο θα δούμε από σας πάνω στο stage, catwalk, madwalk? Θα κάνουμε λίγο μια έτσι θερμόαιμη κόκκινη έναρξη που συνδυάζει τόσο το στοιχείο του νερού όσο και της φωτιάς. Και λίγο έτσι θα το περπατήσουμε, θα το σιγοτραγουδήσουμε, το κομμάτι της έναρξης. Πόσο outfit θα αλλάξεις φέτος? Θα είμαι πολύ πιο φιδωλή από άλλες χρονιές. Το ξέρετε, έχουμε κάνει τρέλες, έχουν υπάρξει 7 διαφορετικές εμφανίσεις, 3 διαφορετικές περούκες. Φέτος όχι. Κρατάμε λίγο πιο μίνιμα τον αριθμό, θα αλλάξω 4 στην πραγματικότητα. Και δεν θα κάνω πολλές αλλαγές στο make-up και στα μαλλιά. Θα μείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς σταθερά, γιατί ο Χρήστος είναι extra minimal και δεν θα αλλάξει. Και μου αρέσει αυτό να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ κομψός με το μαύρο κοστούμι που έχει επιλέξει. Και οπότε είπαμε και εμείς να μην είμαστε οι θεότρελοι. Δεν αλλάζουμε κάθε 2 δευτερόλεπτα. Αλλά νομίζω ότι. Συγγνώμη τώρα που επεμβαίνω. Απλά νομίζω ότι από όλες τις χρονιές που έχω παρουσιάσει το Madwalk, αυτά τα 4 φετινά outfit. Τα λατρεύω, είμαι κατενθουσιασμένη με αυτά τα ρούχα.